Αυτό το βίντεο που προβάλλει σήμερα το Open μαζί με αντίστοιχες εικόνες από τις κάμερες σε αποβάθρες του μετρό οδήγησαν τις αρχές στη γρήγορη ταυτοποίηση των δραστών της άγριας επίθεσης στο σταθμάρχη. Τα δύο αδέλφια 17 και 15 ετών περιμένουν το σειρμό για να επιβιβαστούν. Είναι εικόνες από την ημέρα της επίθεσης. Με τα ίδια ρούχα, χωρίς να φορούν μάσκα και από την ανάλυση της εικόνας, μαζί με τις συνομιλίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να καταλήξουν στην ταυτότητά τους. Το μετανιώσατε! Με σκυμμένο το κεφάλι, κουκούλες αλλά και μάσκες, αυτή τη φορά στο πρόσωπο, οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι τους στο Περιστέρι. Ταυτόχρονα οι αρχές προσήγαγαν και έναν ειδικό φρουρό που φέρεται να συμβούλεψε τους ανηλίκους για το πώς θα κρύψουν τα ίχνη τους. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο ανήλικοι τηλεφώνησαν στη μητέρα τους, η οποία και έσπευσε να τους πάρει από το μοναστηράκι. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτη προέκυψαν και συνομιλίες της, στις οποίες κάποιοι την προέτρεψαν να μην παραδοθούν τα παιδιά. Όχι, μην παραδοθούν. Σιγά μην καταφέρουν, τους βρουν. Οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν στους αστυνομικούς την πράξη τους. Μας είπε κάτι για το σπίτι μας και θολώσαμε. Μετά φοβηθήκαμε και γι' αυτό δεν πήγαμε στην αστυνομία και αρχίσαμε να κρυβόμαστε. Στο Open μίλησε συγγενής των δύο κατηγορουμένων, η οποία υποστήριξε ότι προηγήθηκε σοβαρό επεισόδιο των ανηλίκων με τον σταθμάρχη που δεν περιορίστηκε στα λόγια. Σκοτήκαν τα παιδιά μετά να φύγουν, να κατέβουν στις τάσεις που να σταματήσουν. Δεν τις άφησε να φύγουν. Είναι πλήρως μετανιωμένη για αυτό το οποίο ακολούθησε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε μόνο μια απλή παρατήρηση στα παιδιά για τη μάσκα και για τον τρόπο που καθόντουσαν, αλλά παρά έτη περαιτέρω χειροδίκησε στον μεγαλύτερο αδερφό. Σε βάρος του ειδικού φρουρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Έως τότε οι δύο ανήλικοι κρατούνται, ενώ ο ειδικός φρουρός αφέθηκε ελεύθερος.